Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super B, το μεγάλο περιφερειακό κανάλι. Επεισόδια με αναρχικούς στην πορεία για την εργατική πρωτομαγιά στην Πάτρα. Προπυλάξαν συνδικαλιστές, πέταγαν νεράτζια και καφέδες, προκάλεσαν φθορές σε τράπεζες, πέταξαν σκουπίδια στο δρόμο. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν διακριτική. Την δική τους αναρχική πρωτομαγιά έκαναν αντιοξιαστές. Έστησαν πανό στον πλατιόργας και στη συνέχεια έκαναν πορεία στο τέλος εκείνης του εργατικού κέντρου. Προκάλεσαν ζημιές σε αποκατάστημα της τράπεζας Πυρός στην οδό Μεζόνος. Έγραψαν συνθήματα και έσπασαν την κάμερα. Έσπασαν την κάμερα και ενός καταστήματος στην οδό Κορίνθου. Στα δικαστήρια ήρθαν αντιμέτωποι με δαμάτ, ωστόσο δεν προκρίθηκε επεισόδιο. Απλά φώναζαν μερικά συνθήματα. Στη συνέχεια, και ενώ κινούνταν στην οδό Κορίνθου, πέταξαν κάδους απορριμμάτων στο οδόστρωμα και άδειασαν τα σκουπίδια. Έβαλαν φωτιά σε κάδο στη διαστάβρωση των οδών Κολοκοτρώνη και Κορίνθου. Οι αναρχικοί έφτασαν στην πλατεία Όλγας και μάλιστα τρία άτομα έσπασαν με τσιμεντόλιθους το ATM στην τράπεζα Πειραιός, στο κάτω μέρος της πλατείας. Όταν δε μέλη του εργατικού κέντρου κατέθεσαν στεφάνι, άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, ενώ πετούσαν νεράτζια και καφέδες. Επιτέθηκαν και σε δημοσιογράφους που κάλυπταν το γεγονός. Η αστυνομία δεν χρειάστηκε να παρέμβει και έτσι το επεισόδιο έληξε μετά από λίγα λεπτά. Μια μεγάλη πορεία έγινε σήμερα στην Πάτρα, υπήρξαν όμως δύο συγκεντρώσεις. Στην πορεία κυριάρχησαν τα αντικυβερνητικά συνθήματα. Χιλιάδες διαδηλωτών γιόρτασαν την εργατική πρωτομαγιά με πορεία που έγινε το πρωί στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Όλγας και διοργανώθηκε από την προσωρινή διοίκηση που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ και εργατικά σωματεία. Η μάχη για συλλογικές συμβάσεις με επιθετικά αιτήματα για αυξήσεις σε μισθούς και όχι σε πνευμαζάρια στο όνομα της εθνικής υπόθεσης, δηλαδή των συμφερόντων της πλουτοκρατίας. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά της αντεργατικής κυβερνητικής πολιτικής. Στην πορεία συμμετείχε και η Δημοτική Αρχή με επικεφαλή στον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη. Είμαστε εδώ μαζί σας να τιμήσουμε την πρωτομαγιά του Σικάγου τη μέρα που η παγκόσμια εργατική τάξη τιμά τους ήρωές της. Η πορεία κατέληξε και πάλι στο εργατικό κέντρο. Στο μεταξύ, η δεύτερη συγκέντρωση έγινε στις 12 το μεσημέρι από την απερχόμενη διοίκηση του εργατικού κέντρου.
δεν έκαναν πορεία καθώς δεν υπήρχαν αρκετοί συγκεντρωμένοι. Περιορίστηκαν σε κατάθεση στεφάνων, όμως δέχτηκαν αντιλεκτική επίθεση αναρχικών. Πρώτη του Μάη είναι μέρα μνήμης και τιμής για τους απανταχού αγωνιστές της εργατικής τάξης, για όλους εκείνους που διαχρονικά πάλεψαν για το 8ωρο, για την κοινωνική ασφάλιση. Είμαστε όλοι εδώ για να αποδώσουμε φόρο τιμής στους συντρόφους μας, οι οποίοι αγωνίστηκαν, θυσίασαν τη ζωή τους. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα με επιτυχία η απομάκρυση του επικίνδυνου αερίου από την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας μέσα σε εργαστήριο της σχολής. Επιτόπου βρέθηκε και η ειδική ομάδα από την 6η ΕΜΑΚ. Η διαρροή υλικού σε εργαστήριο της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας προκάλεσε χθες το βράδυ την κινητοποίηση ειδικής ομάδας από την 6η ΕΜΑΚ, ενώ μια γυναίκα που ήταν μέσα στο εργαστήριο υπευλήθη σε προληπτικές εξετάσεις. Τη στιγμή που γινόταν τοποθέτηση αντικειμένου μέσα στο εργαστήριο, για άγνωστο ακόμα λόγο, υπήρξε διαφυγή από το κύριο φιαλίδιο, το οποίο προστατεύεται, με αποτέλεσμα να υπάρξει ως μη στο χώρο και ως εκ τούτου να διαπιστωθεί από όσους ήσαν μέσα στο εργαστήριο ότι υπήρξε διαρροή. Αμέσως μετά εκκαινώθηκε ο χώρος και ειδοποιήθηκε η περιοριστική υπηρεσία, διότι σύμφωνα με πληροφορίες η ουσία που υπήρχε μέσα στο φιαλίδιο ήταν δυνητικά επικίνδυνη. Έπειτα από λίγο έφτασαν εκεί 10 άνδρες της ΕΜΑΚ με 2 αυτοκίνητα ειδικού τύπου. Οι ειδικά εκπαιδευμένοι άνδρες της ΕΜΑΚ, εξοπλισμένοι με προστατευτικές στολές, μπήκαν στο εργαστήριο. Εφάρμοσαν το πρωτόκολλο, το οποίο προβλέπεται σε ανάλογες καταστάσεις, δηλαδή το πώς θα διαχειριστούν το συμβάν, το πώς θα περισυλλέξουν το υλικό και το πώς τελικά θα προστατεύσουν το χώρο. Οι άνδρες της ΕΜΑΚ τελικά περισυνέλεξαν το υλικό μέσα στο αντικείμενο το οποίο βρίσκεται και έκαναν απολύμανση και αερισμό του χώρου. Ταυτόχρονα χώρισαν σε ζώνες το χώρο, ώστε να μην μπει κάποιος, διότι ενδεχομένως να υπήρχε αεριοποίηση, αφού το υλικό το οποίο διέρευσε δεν αποκλείεται να ήταν πτητικό. Ο χώρος του εργαστηρίου παραμένει εκενωμένος. Να συμπληρώσουμε πως το υγρό αυτό χρησιμοποιείται σε πειράματα τα οποία γίνονται με σκοπό την έρευνα για τον καρκίνο. Πειράματα τα οποία γίνονται και στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Ένα ανθρώπινο δράμα τώρα σε οικογένεια της πόλης. Πατέρας αναγκάστηκε να πυροβολήσει στο χέρι το γιο του. Ο νεαρός αποπειράθηκε για πολλωστή φορά να τον ληστέψει και τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές. Ο πατέρας είναι σε κατοίκον περιορισμό. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε ο 19χρονος που αποπειράθηκε να ληστέψει τον πατέρα του, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ποινή από άλλη πράξη. Το περιστατικό αποκάλυψε η εφημερίδα Κόσμος την περασμένη εβδομάδα και είχε προκαλέσει σάλλο. Ο πατέρας που αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να τραυματίσει στο χέρι το παιδί του, αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και θα δικαστεί για την πράξη του. Όπως αποκαλύφθηκε στα δικαστήρια, οδηγείται η υπόθεση πατέρα που πυροβόλησε και τραυμάτισε το γιο του στο χέρι. Πρόκειται για οικογένεια που ζει σε συνοικία της Πάτρας στο αρκτικό διαμέρισμα. Ο νεαρός, σύμφωνα με την καταγγελία, πήγε στον πατέρα και του ζήτησε επίμονα χρήματα. Πρόκειται για παιδί διαζευμένης οικογένειας. Λέγεται μάλιστα πως τον χτύπησε κιόλας για να καταφέρει να πάρει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια αποπειράθηκε να τον ληστέψει. Τότε ο πατέρας άρπαξε μια καραμπίνα που νόμιμα κατήχε και τον πυροβόλησε στο χέρι. Ο νεαρός μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο που παρέμεινε νοσηλευόμενος για αρκετές ημέρες. Σε βάρος του πατέρα έγινε αυτεπάγγελτη δίωξη, όμως το εδόλιο αναμένεται να καθίσει και ο γιος με την κατηγορία της απόπειρας ληστείας και πρόκλησης σωματικών βλαβών. Ο πατέρας δείχνει μετανιωμένος για την πράξη του και σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσωπα του περιβάλλοντος της οικογένειας είχε δεχθεί και στο παρελθόν ανάλογες συμπεριφορές, με αποτέλεσμα αυτή την φορά να μην καταφέρει να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του. Στις αρχές του φθινοπόρου, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα παραδοθεί η σύγχρονη γραμμή του τρένου μέχρι τη Ροδοδάφνη. Το έργο συνεχίζεται από την Εργοσέ, όμως η διέλευση από την Πάτρα εξακολουθεί να αποτελεί πονοκέφαλο για την εταιρεία.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα της ΕΡΓΟΣΕ, το τμήμα των 71 χιλιόμετρων από το Κιάτο στη Ροδοδάφνη Αιγίου θα παραδοθεί στις αρχές φθινοπόρου. Αλλά την πρώτη διετία θα μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο διζελοκίνητα τρένα. Το συγκεκριμένο τμήμα έχει και άλλη μια κατασκευαστική πρωτοτυπία. Οι σταθμοί παραδόθηκαν το 2014, αλλά η γραμμή ακόμη είναι υποκατασκευή γιατί είχε πτωχεύσει ο εργολάβος και στα τέλη του 2015 χρειάστηκε να γίνει νέος διαγωνισμός. Στις αρχές Φεβρουαρίου ανατέθηκε η τρίτη και τελευταία εργολαβία για την ηλεκτροκίνηση με προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2020. Λίγους μήνες αργότερα αναμένεται να παραδοθεί και το επόμενο τμήμα. Των 27,6 χιλιόμετρων από τη Ροδοδάφνη ως τον Ψαθόπυργο. Τον Ιανουάριο υπογράφηκε η σύμβαση για τα 10,5 χιλιόμετρα που θα φέρει το τρένο ως το Ρίο. Η ηλεκτροκίνηση για τις δύο τελευταίες εργολαβίες προγραμματίζεται για το φθινόπωρο, με προοπτική το δίκτυο να λειτουργεί το 2020. Σε Σταυρόλεξο τώρα για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η συνέχιση της γραμμής έως την Πάτρα λόγω των αντιδράσεων της Δημοτικής Αρχής. Χρειάστηκαν πολύμινες συζητήσεις και αρκετές βελτιώσεις για να προχωρήσει η λύση του Υπουργείου για παραλιακή διέλευση έως τον Αγίο Διονύσιο με προϋπολογισμό 130 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα που θα έχουν πολλά υπογειοποιημένα κομμάτια ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο παράκτιο μέτωπο πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2023 για να μην χρειαστεί να επιστραφούν τα κονδύλια που έχουν εξασφαλιστεί από το τρέχον ΕΣΠΑ. Κατάμεστα χθες τα Ψηλαλόνια αλλά και η Ομόνια στην Πάτρα για την εορτή της παραμονής της Πρωτομαγιάς. Συμμετείχαν πάνω από 700 χορευτές, ενώ το έθιμο με τα λουλούδια για να πιάσουμε το Μάη τηρήθηκε δεόντως. Πλημμύρισαν από κόσμο και λουλούδια τα Ψηλαλόνια που κατακλείστηκαν από πλήθος πατρινών, οι οποίοι κατά το έθιμο αγόρασαν λουλούδια από τους πάγκους των Ανθοπολών και απόλαυσαν την παρουσίαση λαϊκών και παραδοσιακών χορών από 700 χορευτές και χορεύτριες της περιοχής. Τα μέλη των χορευτικών συλλόγων ξεκίνησαν νωρίτερα πεζοί από την πλατεία Όλγας και μέσω του πεζόδρομου της Ρηγαφεραίου ανέβηκαν τη Γούναρη και κατέληξαν στα Ψηλαλόνια. Στα Ψηλαλόνια ήταν στημένες δύο εξέδρες όπου τα χορευτικά συγκροτήματα παρουσίασαν ένα δεκάλεπτο χορευτικό πρόγραμμα επιλογής τους από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και από τη Βουλγαρία, μιας και παρουσίασε χώρο και ο τοπικός σύλλογος Βουλγάρων. Η Ομονίας είχε στηθεί γλέντι με λαϊκά τραγούδια που συντρόφευσαν τους εκατοντάδες θαμώνες της πλατείας. Παραδόθηκα στο κοίταγμά σου, πίστεψα στα λόγια τα δικά σου, έπεσα με στη φωτιά. Ο Δήμος περιμένει την νομοθετική ρύθμιση ώστε να σώσει και τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν στην παραλιακή ζώνη της Ηρώων Πολυτεχνείου. Ωστόσο, ο επιχειρηματίας και το Ίδρυμα που έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας δείχνουν να επιμένουν. Ένας επιχειρηματίας και ένα ίδρυμα βρίσκονται πίσω από την υπόθεση της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να γίνει κατεδάφιση των κτηρίων που βρίσκονται στην Ηρώων Πολυτεχνείου στην πλευρά της θάλασσας και στα οποία λειτουργούν καφετέρειες. Τόσο το ίδρυμα όσο και ο επιχειρηματίας είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στην απέναντι πλευρά του δρόμου και ως εκ τούτου έχουν ένομο συμφέρον κατά τους ισχυρισμούς τους να κριθούν παράνομα και κατεδαφιστέα τα κτίρια, έτσι ώστε προφανώς να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία τα δικά τους. Έτσι προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ έχουν στείλει και εξώδικα τόσο στον Δήμο και την κτηματική υπηρεσία, όσο και στους μισθωτές των συγκεκριμένων ακινήτων και παράλληλα ιδιοκτήτες των καφετεριών. Από την πλευρά του, ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί για να μην εφαρμοστεί η απόφαση του ΣΤΕ που θα οδηγήσει σε λουκέτο τις επιχειρήσεις, απώλεια εσόδων για τον Δήμο, αλλά και απώλεια δεκάδων θέσεων εργασίας. Επιμένουμε σε αυτό, ότι η παραχώρηση πρέπει να είναι νομικώς καθαρή,
να νομιμοποιεί ναι, ναι. τα κτίσματα ή να ξεκαθαρίζει ποια δεν είναι νόμιμα και να τα καταδαφίσουν, ώστε να μην έχουμε προβλήματα και νομικά μπλεξίματα ναι. που θα μας πάρουν πρόβλημα. Λοιπόν... Εμείς επιμένουμε σε αυτό το βασικό. Ναι. Αυτή είναι η τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής, η επιστολή του Δημάρχου, που ξεκαθάριζε πώς θέλουμε την παραχώρηση. Εγώ το καταλαβαίνω από αυτό, αλλά... πέρα, δεν ναι. είμαστε εμείς κυβέρνηση. Ούτε ναι. καθέτει η Δημοτική Αρχή. Ήδη στο πρόσφατο ραντεβού του κυρίου Πελετίδη με την αρμόδια υπουργό, κυρία Παπανάτσιου, ετέθη το ζήτημα. Όπως είπε η υπουργός, για τα κτίρια που βρίσκονται στην προσπαραχώρηση έκταση, το Υπουργείο δίνει στο Δήμο ένα περιθώριο 5 χρόνων, κατά τη διάρκεια των οποίων καμία δημόσια υπηρεσία δεν θα τον ενοχλεί μέχρι είτε να ολοκληρώσει τη διαδικασία νομιμοποίησής τους, είτε να αλλάξει χρήσης, είτε να υλοποιήσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για κατεδάφισή τους. Θα εκτιμήσει το Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα μέχρι πού μπορεί να φτάσουμε, ποιες αλλαγές ακόμη πρέπει να απαιτήσουμε, οι προσθήκες, και θα καταλήξει το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια απόφαση. Το ζήτημα είναι ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του επιχειρηματία και των εκπροσώπων του Ιδρύματος. Καλύπτονται οι επιχειρηματίες με την πολιτική απόφαση. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που ένας εκ των δύο προβεί σε μηνύσεις? Το δικαστήριο θα λάβει υπόψη του την πενταετή παράταση του Υπουργείου ή την τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Ξεκινούν από αύριο οι ενδιάμεσες εκτόσεις. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και αυτή την Κυριακή. Από την Τετάρτη 2 Μαΐου αρχίζουν οι ενδιάμεσες εκτόσεις της εαρινής περίοδου στα εμπορικά καταστήματα και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 15 Μαΐου. Την Κυριακή 6 Μαΐου τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να ανοίξουν από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Όπως αναφέρει η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου Ελλάδος, ενημερώνοντας τις επιχειρήσεις μέλη της, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διενέργεια των εκτόσεων στην υποχρέωση αναγραφής της παλιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών που πολλούνται με έκπτωση, ενώ επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες, ενώ συμπληρωματικά μόνο δίνεται η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού έκπτωσης. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, αρνητικές είναι οι προβλέψεις για την πορεία της αγοράς. Παρουσιάζονται κάποια μικρά δείγματα βελτίωσης, όμως δυστυχώς αυτά δεν επαρκούν. Η έρευνα εξαμηνιαίας αποτύπωσης οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις δείχνει ότι παρά τη βελτίωση, οι προσδοκίες σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο διατηρούν αρνητικό πρόσημο, αλλά παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις από τον Φεβρουάριο του 2015. Το 38,5% των επιχειρήσεων αναμένει επιδείνωση, το 19,1% βελτίωση από 10,9% που ήταν, ενώ το 36,4% των επιχειρήσεων δεν αναμένει καμία μεταβολή. Είναι σαφές ότι έχει προεξοφληθεί από τις επιχειρήσεις μια σχετικά ανώδυνη μετάβαση σε μια μεταμνημονιακή περίοδο. 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν επιδείνωση της κατάστασης ρευστότητας. Αυτό συμβαίνει σε διαστολή με την εικόνα σταδιακής επενδυτικής επαναφοράς για ένα υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων, 11% από 8,2%, το οποίο παραμένει περιορισμένο και φαίνεται να έχει δυνητικά χαμηλό ανώτατο όριο. 81.000 επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με κατασχέσεις και δέσμευση λογαριασμών. Το 25% χρωστάει στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, την ώρα που η ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό γίνεται μετεμποδίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, 60.000 δυνητικοί δικαιούχοι σκοντάφτουν στην γραφειοκρατία αλλά και στην απροθυμία των δανειστών. Στον κύκλο εργασιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σημειώνεται κάμψη για το 46,3%, αύξηση κατά 17,5% των επιχειρήσεων. Οι αυτοαπασχολούμενοι παρουσιάζουν τις ψηλότερες απώλειες στο 53,7%. Τέλος, τη μεγαλύτερη συρρήκνωση καταγράφουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου. Αντιδράσεις στον πύργο της Ηλίας για τις πληροφορίες πως καταργείται η ΣΕΤΙΛ. Στο μεταξύ, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως θα καταργηθεί και η μονάδα στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας, η πρώην Πέμπτη Μόμα. Λουκέτο μπαίνει στην 76η μονάδα επιστράτευσης που εδώ και χρόνια εδρεύει στην περιοχή του Ριγανόκαμπου. Πρόκειται για την πρώτη Μόμα. Η μονάδα επελέγει να μεταφερθεί εκ νέου στο Μεσολόγγι σε αντιστάθμισμα ίσως των πρόσφατων αλλαγών που αφορούν στα κέντρα νεοσυλλέκτων και την κατάργησή τους. Η μονάδα είχε διατηρηθεί παρά τις κατά καιρούς προτάσεις για μεταφορά της στο ΚΕΤΧ και σε αυτήν υπηρετούσαν συνήθως στρατιώτες που έπαιρναν απόσπαση για μικρό χρονικό διάστημα. Στο
Στο μεταξύ, σχέδιο μεταφοράς της ΕΤΙΛ από τον πύργο στο ΚΕΤΧ της Πάτρας φαίνεται ότι επεξεργάζεται το ΓΕΣ. Σύμφωνα με απόρριτο έγγραφο, στάλθηκε πριν από 15 μέρες από την αρμόδια εκπαίδευση του ΓΕΣ προς την αρμόδια διεύθυνση τεχνικού που ανήκει σε ΕΤΙΛ. Ζητούνται οι απόψεις της προς τη διεύθυνση εκπαίδευσης για το εάν η εκπαίδευση που γίνεται στη ΕΤΙΛ με τους οπλίτες θητείας μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ΚΕΤ Πατρών. Η πιθανή μεταφορά της ΕΤΙΛ, η οποία λειτουργεί στον πύργο από το 1972, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στον νομό Ηλίας. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, οι κάλπες ανοίγουν στις 13 Μαΐου και οι υποψήφοι είναι δύο, η Ανδρέας Μαζαράκης και ο Ανδρέας Νικολάου. Στις τοπικές ισοκομματικές εκλογές κατέθεσαν υποψηφιότητα 110 άτομα, ενώ υπολογίζεται ότι πάνω από 3.500 άτομα θα προσέλθουν στις κάλπες. Σε ό,τι αφορά το τοπίο των υποψηφιότητων για την Προεδρία, θα δώσουν μάχη Ανδρέας Μαζαράκης και Ανδρέας Νικολάου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για το Εναμελές Συμβούλιο της Νέας Νόδε, όπου κατέθεσαν υποψηφιότητα 20 άτομα. Ενδιαφέρον και για την Προεδρία των τοπικών επιτροπών. Στο κέντρο πόλεως υποψήφοι είναι Ιωάννης Κουτρουμάνης, Ιωάννης Κουλούρης. Στο νότιο τομέα, Σταύρος Ντάντος, Σωτήρης Γαλάνης. Στο βόρειο τομέα, Ιωάννης Μανέτας, Κυριναίος Παπαδημάτος. Στην Αιγιάλια, Βασίλης Θατακάρος, Άννα Σουφιλή Χριστοδούλου. Στη Δυτική Αχαΐα, Σπύριδος Σταυρογιαννόπουλος. Στα Καλάβρητα, Νίκος Τσάμης. Στον Ερήμανθο, Κωνσταντίνος Παπαλεξανδρόπουλος. Υποψήφια Μελλινόδε, Πυλαρινός Νικόλαος, Καρακίτσος Νικόλαος, Πολυχρονοπούλου Κατερίνη, Βαγενάς Αργύριος, Ταπεινού Ελένη, Κυριακοπούλου Μαρία, Θανασάς Ρήγας, Καλατζή Φωτεινή, Σπαλιάρας Ανδρέας, Καραΐσκος Νικόλαος, Ζαφυρόπουλος Παναγιώτης, Μετζελόπουλος Ιωάννης, Κατσουγκράκης Νικόλαος, Μοσχοπούλου Αγγελική, Φιλιώτης Νικόλαος, Κλαουδάτος Άγγελος, Παναγιωτοπούλου Γεωργία, Δρακούλης Γεώργιος, Βλασταράς Βασίλης, Ιγκλέσια Αριστεία. Στο μεταξύ και χθες ήταν πρώτο θέμα συζήτησης οι καταγγελίες για μαζικές εγγραφές κυρίως νέων και μάλιστα με δηλωμένες ίδιες διευθύνσεις. Οι εγγραφές φαίνεται πως έγιναν από δύο τουλάχιστον διαφορετικά σημεία και όλοι δήλωναν την ίδια διεύθυνση. Για να σκοτώσει κάποιος κάποιον πρέπει να έχει κίνητρο. Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή, τι θα κέρδιζε κανείς αν βάλει 80 άτομα να μένουν στην ίδια διεύθυνση. Σύμφωνα με το δεν το ξέρω εγώ αυτό. Θα το ξέρω εγώ. Δεν θα κέρδιζε απολύτως τίποτα. Θα υπήρχε ίσως μία λογική. Ναι. Κάποιος που είναι όχι ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ο υποψήφιος, που είναι υποψήφιος για το κέντρο της πόλης, να τους βάλει σε μία αντίστοιχη διεύθυνση. Προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν σε αυτή την τοπική. Ωραία. Όπως με το νέο κανονισμό, ναι, όπου και να μένεις, σε όποιο σπίτι και να μένεις και σε όποια πόλη και να μένεις, μπορεί εσύ ο ίδιος να επιλέξεις την τοπική σου και να ψηφίσεις όπου εσύ θέλεις. Όταν βάζουμε σε μία διεύθυνση ότι μένουν 66 άτομα, σημαίνει ότι κάποιος την ημέρα που φτάνανε οι κάρτες έδινε με αντικαταβολή τα 12 ευρώ. Αν αυτό είναι ηθικό, θεωρώ, για μένα δεν είναι, για μένα είναι ανήθικο το κατά πόσο είναι νόμιμο ή όχι. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν, και θα γίνει θέμα όπως καταλαβαίνετε, να το ελέγξουν. Δεν είναι δυνατόν αυτές οι καταστάσεις να προχωρήσουν. Τις έχουμε ξαναζήσει. Στην προηγούμενη διαδικασία ήταν περίπου η ίδια κατάσταση με ανθρώπους που πήγαν, εμφανιστήκαν την τελευταία φορά, την τελευταία στιγμή μάλλον οργανωμένοι. Αυτό λοιπόν δεν είναι ο απλός νεοδημοκράτης. Υπάρχουν όντως, δείχνει αυτό και μόνο που έβγαλε η εφημερίδα Κόσμο σήμερα, ένα οργανωμένο σχέδιο. Κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες για την οικογένεια η οποία ζει σε ένα μικρό σπιτάκι σε χώρο του σχολείου των Ιταιών στην Πάτρα. Οι γείτονες υποστηρίζουν πως ο χώρος ανήκει στην οικογένεια, εδώ και δεκαετίες μάλιστα. Όμως ο Δήμος δηλώνει πως πρόκειται για οικόπεδο του σχολείου. Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι των Ιταιών όταν έμαθαν πως ο Δήμος, προκειμένου να κάνει επέκταση στο υποκατασκευή λύκειο της Συνοικίας, αλλά θα εκδιώξει από το προάβλιο του σχολείου μια πάμφτωχη οικογένεια που διαμένει εδώ και δεκαετίες σε ένα μικρό σπίτι. Κατά τους κατοίκους, το σπίτι δεν βρίσκεται στο προάβλιο του σχολείου, αλλά το οικόπεδο ανήκει στην οικογένεια. Πλέον στο σπιτάκι διαμένει χείρα του ιδιοκτήτη, ο οποίος κληρονόμησε από πάπου προς πάπου μαζί με τα δύο παιδιά της ηλικίας 30 και 22 ετών. Από την πλευρά τους όμως, σχολικοί παράγοντες αλλά και ο Δήμος επισημαίνουν πως το σπίτι βρίσκεται πάνω σε δημόσια περιουσία. Άρα πως κάποιος πρόγονος της οικογένειας είχε κάνει καταπάτηση και πως θα πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν ώστε να χτιστεί το σχολείο και να ανακατασκευαστεί το προάβλιο του.
Οι περίοικοι, όπως και ο σύλλογος της περιοχής, δηλώνουν πως το σπίτι έχει τη δική του περίφραξη, πως δεν έχει καμία σχέση με το σχολείο και πως θα παλέψουν ώστε να μην εκδιωχθεί η οικογένεια. Ο Δήμος έστειλε χαρτί στην μητέρα, χείρα του ιδιοκτήτη, εδώ και μήνες και την προειδοποίησε πως θα πρέπει να φύγουν. Ωστόσο, η ίδια δηλώνει πως έχει παραχωρητήριο για την ιδιοκτησία από τον εκλειπώντα σύζυγό της και πως το σπίτι αλλά και το οικόπεδο της ανήκουν. Οι πιέσεις προς την οικογένεια αυξάνονται με αποτέλεσμα όλες αυτές τις ημέρες να ζει έναν πραγματικό εφιάλτη. Ο αντιδήμαρχος Χρήστος Κορδάς δήλωσε πάντως πως ο Δήμος προσπαθεί να βρει την καλύτερη λύση. Όμως είναι βέβαιο πως το σπίτι στο σημείο που βρίσκεται είναι αυθαίρετο. Συνελήφθη στη Δυτική Ελλάδα 42χρονος κατηγορούμενος για πορνογραφικό υλικό. Ακούστε τώρα, είχε επαφές με ανήλικη και μάλιστα μέσω του Facebook. Από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 42χρονου για πορνογραφία και πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από οικία εισαγγελία πρωτοδικών για ταυτοποίηση του ατόμου, το οποίο μέσω ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης επικοινώνησε με ανήλικη και απέσπασε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Από την άμεση ψηφιακή διαδικτυακή αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ορισμένα από τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη αντιστοιχούν σε σύνδεση που είναι καταχωρημένη σε σπίτι 42χρονου στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Την Τετάρτη, κλιμάκιο αστυνομικών της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος με συνδρομή αστυνομικών της τοπικής ασφάλειας μετέβη στο σπίτι του, όπου σε έρευνα που έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορητό μέσω αποθήκευσης, δηλαδή USB, κινητό τηλέφωνο, ενώ παράλληλα ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Στις 7 Μαΐου, την προσεχή Δευτέρα, θα γίνει τελικά η μερίδα για το κυκλοφοριακό την οποία διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων. Επιτάπητος θα τεθεί και το ζήτημα της αντιδρόμησης της οδού Κανακάρη. Η Δημοτική Αρχή, μετά τον κύκλο των επαφών και συζητήσεων με τους επικεφαλείς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και φορείς περιοχής, προχωρά στη διοργάνωση μερίδας με θέμα κυκλοφοριακό, συγκοινωνιακό, στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας. Η μερίδα θα γίνει τη Δευτέρα, 7 Μαΐου, στην αίθουσα του ΤΕΕ, με ώρα έναρξης 9 το πρωί. Πρόκειται για την ημερίδα στην οποία θα στεθεί επιτάπητος και το ζήτημα της αντιδρόμησης της Κανακάρη και γενικότερα του κυκλοφοριακού της πόλης των Πατρών. Λέει τη Δευτέρα 7 Μαΐου 9 το πρωί στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που έχουμε δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή για το κυκλοφοριακό αντιδρόμηση Ιμή Κορίνθου Κανακάρη. Και με προσκεκλημένους πολλούς φορείς. Όλους τους φορείς, τους κατοίκους, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το μελετητή της μελέτης αντιδρόμησης Κορίνθου Κανακάρη. Στο εδόλιο γνωστή Πατρινή, μετά από μήνυση ιδιοκτήτη ακινήτου, πάνω στο οποίο έχει εγκατασταθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας, δικάζονται στις 25 Μαΐου. Στις 25 Μαΐου θα βρεθούν στο εδόλιο τρεις Πατρινοί, οι οποίοι στάθηκαν ενάντια στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Η Γιάννης Μαντάς, Δημήτριος Αγγελόπουλος και ο γιατρός Ανδρέας Ηλιάδης, όπως αναφέρει σε ανακοινωσή της η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας. Όπως επισημαίνει η ΕΙΝΑ, με μια πραγματικά fast track διαδικασία, μέσα σε 6 μήνες από την μήνυση του ιδιοκτήτη της οικίας που φιλοξενεί κεραίο σύστημα δύο εταιριών σε απόσταση αναπνοής από σχολεία, γυμναστήρια και μέσα σε πυκνό οικιστικό ιστό στην Αγιά, ορίστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών η εκδίκαση της υπόθεσης. Να διατρανώσουμε την δύναμή μας και την υποχρέωση που έχουμε προς όλα τα παιδιά του κόσμου, για να πούμε στον κόσμο αλλά να πούμε και στο δικαστήριο ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχει σίγουρα καλά αλλά έχει και πολλά κακά. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας πρέπει να φύγουν μέσα από τον αστικό ιστό. Οι τρεις Πατρινοί κατηγορούνται πως μαζί με εκατοντάδες κατοίκους της γειτονιάς και άλλων περιοχών της Πάτρας έδωσαν το παρόν σε κινητοποίησεις και ουσιαστικά κατηγόρησαν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ακτινοβολεί τα παιδιά μας. Μαζί μας βρίσκονται 6 σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων σχολείων της περιοχής μας, 2 αθλητικοί σύλλογοι, πολλά ιδιωτική παιδική σταθμή και ο Δήμος Πατρέων. Έχουμε την ελπίδα μας, τη δικαιοσύνη να μας δικαιώσει.
Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Αχαΐας καλεί τον Ιατρικό Σύλλογο να κινητοποιηθεί και να πάρει θέση για την επικινδυνότητα των κεραίων, να σταθεί στο πλάι των κατοίκων. Καλεί το Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών να υπερασπιστεί μαζί με τους κατοίκους την αρχή της προφύλαξης, αυτοί που υπερασπίζονται έμπρακτα οι κατηγορούμενοι. Καλεί το Δήμο της Πάτρας ακόμα που σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο τάχθηκε με τους κατοίκους και απέτησε την απομάκρυνση των κεραίων από σχολεία, γυμναστήρια, νοσοκομεία, ιδρύματα να κινητοποιηθεί ενάντια σε αυτή τη δίωξη. Θετικός είναι τελικά και ο Δήμος Πατρέων στο πιλωτικό πρόγραμμα 5G, το οποίο θα εφαρμοστεί στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Το νέο δίκτυο μάλιστα παρουσιάστηκε σε ημερίδα στο πλαίσιο της έκθεσης Πάτρας IQ. Το να κυκλοφορεί ένα όχημα στους δρόμους της Πάτρας χωρίς οδηγό δεν αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο. Το ίδιο αδύνατο φαντάζει το να κάθεται κάποιος στην πολυθρόνα του σπιτιού του και να συμμετέχει εικονικά στον ποδοσφαιρικό αγώνα, ο οποίος εξελίσσεται στο γήπεδο της Λίβερπουλ. Μπορεί να φαντάζουν αδύνατα, αλλά είναι μερικά από αυτά που θα μας φέρει η τεχνολογία 5G. Τα νέα επιτεύγματα παρουσιάστηκαν χθες στη διάρκεια της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας ημερίδας με τίτλο «Ασύρματη τεχνολογία 5ης γενιάς. Αναπτυξιακές προοπτικές και ευκαιρίες για προηγμένες ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες», η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο Αθλητικό Κέντρο Δημήτριο Στόφαλος στο πλαίσιο της 5ης έκθεσης μεταφοράς τεχνογνωσίας Πάτρας IQ. Το 5G είναι ίσως το πρώτο μεγάλο πλεονέκτημα. Ναι. Που κερδίζει η περιοχή μας λόγω του Πάτρας IQ. Ναι. Το 5G είναι κάτι που θα αλλάξει την οικονομία και τις ζωές μας μετά το 20 περίπου, υπολογίζουμε ότι θα αρχίσουμε να έχουμε τα πρώτα, αν θέλετε, αποτελέσματα και να βλέπουμε τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας οι οποίοι είναι άμεσα συνδεμένοι με αυτές τις τεχνολογίες, όπως και ο δικός σας. Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για αυτό που πρόκειται να έλθει με το 5G. Επί της ουσίας πρόκειται για μια τεχνολογική επανάσταση με απεριόριστες δυνατότητες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στις τηλεπικοινωνίες. Το 5G θα είναι κάτι το οποίο την επόμενη δεκαετία το πλεονέκτημα αυτό που θα έχει Πάτρα θα αποδεχθεί και στην οικονομία της περιοχής. Η Πάτρα, όπως και τα Τρίκαλα, έχουν επιλεγεί ως πόλεις στις οποίες θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα πιλωτικά. Αυτό φέρνει την Πάτρα στην πρωτοπορία της Ευρώπης, καθώς θα υπάρξει ταυτόχρονη εφαρμογή. Αυτό για την πόλη της Πάτρας σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως επενδυτικός πόλος έλξης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super B, το μεγάλο περιφερειακό κανάλι. Καλή σας νύχτα, καλό μήνα και χρόνια πολλά.